Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πόντιος με τα όλα του. Πόντιος με τα όλα του, πραγματικά. Πόντιος με τα όλα του. Δεν είναι η μέρα τιμής και μνήμης του ποντιακού ελληνισμού. Είναι ένα κομμάτι του προσφυγικού ελληνισμού και γνωρίζει έτσι, πολύ καλά ο κύριος Ραήλογλου τι εννοώ. Οι πρόσφυγες, οι Έλληνες πρόσφυγες, είναι ενιαία η προσπάθεια όλη αυτή που έγινε εκείνα τα χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση αν είναι Μικρασιάτης, αν είναι Πόντιος. Αν είναι νεοπρόσφυγας από τα μέρη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι Έλληνες. Δεν έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς λαθροεισβολείς ή μετανάστες, όπως θέλουν κάποιοι να τους ονοματίσουν. Κύριε Ψωμιάδη, θα μου επιτρέψετε γιατί ο χρόνος τρέχει να σας πάω κατευθείαν, επειδή υπηρετήσατε πάρα πολλά χρόνια και την κεντρική πολιτική σκηνή και την αυτοδιοίκηση, μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί. Γιατί μέχρι σήμερα δεν σηκώνουμε το θέμα αναγνώρισης της γενοκτονίας του ελληνισμού της καθημάς Ανατολής. Τελεία. Θεωρώ ότι όλοι, και επιτρέψουμε για την έκφραση, είμαστε αδιάβαστοι, ιδιαίτερα όλοι εσείς που δεν υπηρετήσατε το 1994 το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως εγώ, επί μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ήρθε η πρόταση όχι αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, αλλά ημέρα μνήμης να τιμούμε την 19η Μαΐου. Αυτό γράφει η απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μην παρασυρώμαστε. Η ελληνική πολιτεία, κύριε Ραήλου, δεν αναγνώρισε ακόμα την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και εσείς μου λέτε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Σας απήντησα καταλήλως και πολύ ευγενικά. Μάλιστα. Ναι, αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό, γιατί ξέρετε πολύ καλά. Γιατί θα σου απαντήσω εγώ. Να μου απαντήσετε, αλλά καμιά φορά αφήνετε να σας κάνουν και καμιά ερώτηση. Ναι, γιατί, καταρχάς είμαι στο μυαλό σας και ξέρω τι θα ρωτήσετε. Γιατί, κύριε Ραήλου, δεν βγήκε ένας δημοσιογράφος, ένας φορέας, ένας ποντιακός σύλλογος, μια οργάνωση, μια ομοσπονδία του ποντιακού χώρου πέρσι, τιμής και μνήμης για τα 100 χρόνια του ποντιακού ελληνισμού, όταν η ελληνική πολιτεία, και το λέω και ντρέπομαι, δεν έκανε ούτε μία εκδήλωση για την ημέρα αυτή. Καμία εκδήλωση δεν έγινε επίσημα από την κεντρική πολιτική. Και εσείς μου λέτε γιατί, σας απήντησα και σε αυτό. Λοιπόν, επειδή είναι μέρα μνήμης, Παναγιώτη Ψωμιάδη, εγώ θα ήθελα λίγο να μοιραστείτε μαζί μας τι σημαίνει να είσαι Πόντιος, να μοιραστείτε μαζί μας τη στιγμή που ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ίσως αυτό που έχει στην καρδιά του περισσότερο, τι νιώθει όταν επισκέπτεται τις αλυσμόνητες της πατρίδας. Ο Παναγιώτης που επισκέπτηκε μαζί με τον Ιβάν Σαμβίδη για πρώτη φορά την Παναγία Σου Μελά. Την Παναγία Σου Μελά, που έγινε η πρώτη εκδήλωση και δυστυχώς έκανα μια κίνηση τότε και είπα τον εθνικό ύμνο και με απαγόρευσαν τα επόμενα δύο χρόνια να επισκέπτομαι την Τουρκία. Οι Τούρκοι, μέσα στην ψυχή του έχει δύναμη, όπως όλοι μας. Έχουμε τη δύναμη την οποία παίρνουμε από την Παναγία Σου Μελά. Αυτό τα λέει όλα. Νιώθουμε αδικημένοι από τη μητέρα Ελλάδα, γιατί ακόμα νιώθουμε ότι είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτή τη χώρα. Σε κανένα πόστο δημόσιο δεν θα δείτε στις επάνω θέσεις ποντίους. Ελάχιστος θα δείτε. Μας νιώθουν φιλοξενούμενοι. Δεν μας γουστάρουν. Πώς θα το κάνουμε. Έχω προσωπικό παράδειγμα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι κάποιοι παγκόσμια θέλουν να εντάξουν τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και του μικρασιατικού ελληνισμού, σε γενικότερες, αν θέλετε, γενοκτονίες. Όλες μας οι γενοκτονίες. Όχι. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού 1914-1920-1921 είναι μεμονωμένη, είναι τεράστια γενοκτονία. Έχω βιώματα από τους γονείς μου που γεννήθηκαν στον Πόντο. Δεν τα διάβασα ιστορίες. Γεννήθηκαν στον Πόντο και από εκεί και πέρα άσε να λένε κάποιοι αριστεροί που ντρέπομαι να διαβάζω τις δηλώσεις τους. Ελάτε τώρα, δεν είναι μόνο οι αριστεροί που ντρέπεστε να διαβάζετε δηλώσεις, έχει και από άλλους χώρους. Και ακόμα και από χώρους από το που προέρχεστε και εσείς ο ίδιος, κύριε Ψωμιάδη, και το ξέρετε. Δεν διαφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάποιοι κουρτουριάδες, κάποιοι κουνιστοί και λυγιστοί έχουν διαφορετικές απόψεις. Να κάνουμε. Σα θυμίζω τα λόγια του μεγαλύτερου πόντιου πολιτικού, Λεωνίδα Ιασονίδη, και θείου μου, στενού θείου μου, που είπε: αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην,
ευλογώ το Θεό που είμαι Πόντιος. Μην το παρεξηγείτε, αυτό νιώθουμε εμείς οι Πόντιοι μέσα μας. Να είστε καλά κύριε Ψωμιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα στην εκπομπή μας.